Βρισκόμαστε στο σχολείο μου, στο 13ο Δημοτικό Κομωτινής. Σήμερα ξαναξεκινήσαμε για δεύτερη-τρίτη φορά τη φετινή χρονιά. Και δυστυχώς θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν τα απαραίτητα μέτρα για ασφαλή ανοιχτά σχολεία όπως τα εννοούμε εμείς οι εκπαιδευτικοί. Να θυμηθούν όσοι μας παρακολουθούν ότι από την αρχή της χρονιάς τα Σωματεία των Εκπαιδευτικών και η Ομοσπονδία έχει προτείνει μια σειρά από μέτρα ώστε τα σχολεία να είναι ασφαλή. Αυτά είναι η μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη, η διενέργεια μαζικών προληπτικών τεστ στους εκπαιδευτικούς επαναλαμβανόμενα έτσι ώστε να ελέγχεται η τυχόν διασπορά του ιού στην εκπαιδευτική κοινότητα. Η μονιμοποίηση του προσωπικού καθαριότητας, το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται στα σχολεία καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, από τις 8 μέχρι τις 4. Η μείωση της πληρότητας στα δρομολόγια στις μεταφορές μαθητών και μια σειρά άλλα μέτρα, τα οποία υπάρχουν αναλυτικά στην ανακοίνωσή μας, η οποία έτσι κι αλλιώς και θα δημοσιευτεί, αλλά και θα αποσταλεί ως επιστολή στους γονείς των παιδιών για να γνωρίζουν ακριβώς τι είναι αυτό που προτείνουν οι εκπαιδευτικοί για την ασφάλεια των παιδιών τους. Δυστυχώς, απέναντι σε αυτά, το Υπουργείο Παιδείας έχει απαντήσει από την αρχή της χρονιάς με μέτρα όπως οι μάσκες αλεξίπτωτα. Ακόμα περιμένουμε τις επόμενες, δεν έχουν εμφανιστεί και τα παγουρίνω. Και τώρα οι συστάσεις για άνοιγμα των παραθύρων μέσα στη διδακτική ώρα, ένα πεντάλεπτο στις τάξεις, καθώς και η διαφοροποίηση στις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Κάτι που ήδη γινόταν, ήδη αερίζαμε τις τάξεις μας, ήδη οι σύλλογοι διδασκόντων όπου υπήρχε δυνατότητα χρησιμοποιούσαν όλες τις εισόδους των σχολείων, ήδη οι σύλλογοι διδασκόντων είχαν διαφοροποιήσει, ανάλογα και με τις ανάγκες του κάθε σχολείου, τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι δηλαδή ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικά μέτρα από το Υπουργείο Παιδείας για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων. Εμείς θέλουμε τα σχολεία ανοιχτά, διότι η διαδικασία στα σχολεία, η διαζώσεις διδασκαλία δεν αντικαθίσταται από καμιά εξ αποστάσεως διαδικασία και αυτό το παραδέχεται και το ίδιο το Υπουργείο, αλλά προφανώς θέλουμε να είμαστε σίγουροι για την ασφάλεια των εκπαιδευτικών, για την ασφάλεια των παιδιών και για την ασφάλεια των οικογενειών τους.